Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Οι Άγιοι με το βίο και τον αγώνα τους μας υπενθυμίζουν ότι αν θέλουμε μπορούμε από αυτή τη ζωή να απολαύσουμε τη χαρά της Βασιλείας του Χριστού. Ο δε Όσιος Ιωακείμ ο Ιθακίσιος, που είναι ένας αγιορείτης και νέος Άγιος των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας, μας τονίζει ότι Άγιοι δεν αναδεικνύονταν μονάχα τον καιρό εκείνο, αλλά σε όλους τους αιώνες. Όσιος Ιωακείμ, γνωστός και ως Άγιος Παπουλάκης, γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στον οικισμό Καλύβια της νήσου Ιθάκης το έτος 1786. Ο πατέρας του ονομαζόταν Άγγελος Πατρίκιος και η μητέρα του Αγνή. Την περίοδο αυτή η μικρή Ιθάκη, όπως και όλα τα Επτάνησα, βρισκόταν κάτω από την ενετική κυριαρχία. Ωστόσο, ήταν μια περίοδος οικονομικής ευημερίας για το νησί, το οποίο διέθετε αξιόλογη ναυτική δύναμη, εμπορικό στόλο, αλλά και άριστους ναυτικούς. Έτσι και ο Άγγελος Πατρίκιος, ο πατέρας του Αγίου, είχε δικό του πλοίο και με άνεση εξασφάλιζε τα προστοζήν. Κατά τη βάπτισή του ο Άγιος έλαβε το όνομα Ιωάννης και από τη βρεφική του ηλικία φαινόταν πως θα αναδειχθεί σκεύος εκλογής του Κυρίου. Έτσι, Τετάρτη και Παρασκευή αρνιόταν να θυλάσει. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην πατρίδα του. Στην ηλικία των 7 ετών ο μικρός Ιωάννης καλείται να ζήσει μια μεγάλη δοκιμασία. Έχασε την μητέρα του. Από τότε άρχισε να ανηφορίζει τον σκληρό δρόμο των θλίψεων και των δοκιμασιών, με τα δάκρυα των οποίων θα ευδοκιμήσουν τα πανεύωσμα άνθη της αρετής κατά της κατά Θεών τελείωσης της ταπεινής του ψυχής. Μετά από λίγο καιρό, μια δεύτερη σκληρή δοκιμασία έρχεται να συγκλονίσει την παιδική ψυχή του. Ο πατέρας του νυμφεύτηκε και πάλι, αλλά η μητριά του τον μισούσε αφάνταστα και τον ταλαιπωρούσε και τον βασάνιζε σκληρά. Τα δύσκολα αυτά χρόνια ο μικρός Ιωάννης ασκήθηκε στην υπομονή και την ταπείνωση. Θλιμμένος, έβρισκε καταφύγιο και παρηγοριά στα διάφορα εκκλησάκια του νησιού του, που σαν άνθη στόλιζαν τα βαθισκίωτα γύρω βουνά. Μέχρι σήμερα σώζονται αμυδρά πάνω στο βράχο του, του γειτονικού βουνού, δύο μικροί σταυροί που χάραξε με το παιδικό του χέρι ο μικρός Ιωάννης, που με πόνο και δάκρυα ζητούσε βοήθεια από τον Σταυρό του Κυρίου. «Σταυρέ του Χριστού βοήθημη», Κυρίως όμως έβρισε καταφύγιο στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου εκεί μαζί με την προσευχή για ώρες καθόταν και μελετούσε τα Ιερά Βιβλία. Εδώ περνούσε τις ελεύθερες ώρες του και ένιωθε παρηγοριά και ανακούφιση όταν άφηνε τα δακρυά του να κυλήσουν άφθονα. Παράλληλα, ο μικρός Ιωάννης με την προσευχή ασκούσε και την νηστεία. Η μητριά του με το πρόσχημα ότι παραμελούσε τα καθηκοντά του για να συχνάζει στην εκκλησία, τον έβγαζε και τον έβριζε και τον χτυπούσε και πολλές φορές τον έκλεινε σε ένα μικρό και ολοσκότεινο υπόγειο του σπιτιού τους. Ο Ιωάννης τα δεχόταν όλα με καρτερία και υπομονή, δίχως να γογγίζει πλήρως να θέλει να δικαιολογηθεί. Αλληλούια, Ιεστό.
Κάποια μέρα η μητριά του θυμωμένη τον έδιωξε από το πατρικό του σπίτι. Τότε ο νεαρός Ιωάννης για να επιβιώσει θέλησε να εργαστεί. Τον πήρε ως εργάτη αρχικά ο πατέρας του στο καΐκι του, όπου προκάλεσε το σεβασμό και την εκτίμηση του πληρώματος με τις αρετές του και το εξαίρετο ήθος του. Έπειτα όμως, για να μην του δημιουργεί προβλήματα η μητριά του, έφυγε από το καΐκι του πατέρα του και πήγε στο καράβι ενός συμπατριώτη του, Γεώργιου Βρετού, όπου και πάλι διακρινόταν για την ενάρετη πολιτεία του. Με το πλοίο αυτό έκανε πολλά ταξίδια σε διάφορες πόλεις και δεν ήταν λίγες οι φορές που ο νεαρός Ιωάννης επέστρεφε στο καράβι σχεδόν γυμνός, χωρίς ρούχα και παπούτσια, γιατί τα μοίρασε στους φτωχούς. Όλα έδειχναν ότι ο Ιωάννης δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Σε κάποιον άλλο τόπο έπρεπε να μεταφυτευτεί αυτό το θαλερό δενδράκι για να ανδρωθεί, να ανθίσει και να δώσει τους καρπούς του, για να αναπαύσει και να δροσίσει αργότερα τους πεφορτισμένους και διψασμένους του κόσμου τούτου με νάματα ζωής αιωνίου. Και η ώρα αυτή δεν άργησε να έρθει. Μία μέρα, καθώς το πλοίο τους διέσχιζε το Βόρειο Αιγαίο, επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη, στο βάθος φάνηκε το Άγιον Όρος και ο καπετάν Γιώργης, για εμπορικούς λόγους, έπιασε λιμάνι στο Άγιον Όρος. Ο Ιωάννης ήταν τότε 17 ετών και ο σπινθήρας που για χρόνια σιγόκαιγε στην καρδιά του φούντωσε και εξελίχθηκε σε πυρκαγιά θείου έρωτος. Ένιωσε ότι ήρθε η ευλογημένη ώρα να υπακούσει πλέον στην κλίση του Θεού και να οδηγήσει τα βήματά του στο δρόμο της σωτηρίας. Έτσι, εκμεταλλευόμενος την απουσία του καπετάνιου του, φεύγει κρυφά από το καράβι και σαν διψασμένο ελάφι τρέχει μέσα στα δάση της Αθωνικής Χερσονήσου για να βρει τη δροσερή πηγή να ξεδιψάσει. Και αυτή η πηγή που θα σβήσει τη δίψα της ψυχής του ήταν η Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Ο νεαρός Ιωάννης τόσο σαγηνεύτηκε από την ιερότητα του χώρου που εκείνη τη στιγμή θέλησε να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Αμέσως έσπευσε να συναντήσει τον ηγούμενο και με δάκρυα τον παρακαλούσε να τον δεχθεί στο μοναστήρι. Ο ηγούμενος, βλέποντας την θερμή πίστη και το θρησκευτικό ζήλο του νεαρού Ιωάννη, τον δέχτηκε και τον έκανε υποτακτικό του. Ο νεαρός Ιωάννης ήταν γεμάτος χαρά και με δάκρυα παρακαλούσε το Θεό να τον φωτίσει με το φως της χάριτός του και να τον οδηγήσει στη ζωή εκείνη όπου θα τον ευαρεστούσε περισσότερο. Έτσι έγινε δεκτός από τη μοναχική αδελφότητα και το 1803 ενεγράφει ως δόκιμος στη Μονή Βατοπεδίου. Ο εξάγων ανέμους εκ της αυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως τύπους. Αλληλούια! Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εμέσως σου Αιγύπτε, εν Φαραώ και εν πάση τη δούλη αυτού. Αλληλούια! Ως επάταξε με έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς στρατεύος. Αλληλούια! Τον Σιών βασιλέα των Αμορέων και τον Όρ βασιλέα της Βασάν και πάσας με βασιλείας Κανάν. Αλληλούια! Κληρονομία, κληρονομία της λαϊ λαό αυτού. Αλληλούια! Ωστόσο,
Στο καράβι μόλις γύρισε ο καπετάνιος, επεκράτησε αναστάτωση μεγάλη και χωρίς άλλο ο καπετάνιος με μερικούς ναύτες άρχισαν να τον αναζητούν σε όλα τα μοναστήρια και στις σκήτες του Αγίου Όρους. Μετά από πολλές έρευνες ήρθαν και στο Αβατοπέδι όπου βρήκαν τον Ιωάννη. Από τον ηγούμενο ζήτησαν να επιβάλλει στον νεαρό να επιστρέψει στο πλοίο γιατί σύμφωνα με τους νόμους των Ενετών έπρεπε να παρουσιάσει τον Ιωάννη στις Ενετικές Αρχές. Ο νεαρός Δόκιμος στεκόταν περίλυπος και νοερά προσευχόταν. Βλέποντας την επιμονή του καπετάνιου, πήρε το λόγο και είπε: «Εγώ, καπετάν Γιωργάκη, ήρθα εδώ στο δρόμο του Θεού να σώσω την ψυχή μου και εσύ έρχεσαι να με εμποδίσεις από το θείο έργο, να όψασε την ημέρα κρίσεως και να έχεις στο μέλλον τα κρίματά μου». Τα λόγια του τα φόβησαν, αλλά και συγκίνησαν τον καπετάνιο, ο οποίος δεν τόλμησε πλέον να εμποδίσει τον Ιωάννη στην απόφασή του. Ο νεαρός Δόκιμος, ελεύθερος τώρα, δόθηκε ολοκληρωτικά στο θείο θέλημα. Η μονή Βατοπεδίου είναι πια για αυτόν η πνευματική του Ιθάκη, όπου με την ησυχία, την προσευχή, την νηστεία και την άσκηση για την εκοπή του ιδίου θελήματος κατόρθωσε να καταστεί πρότυπο μοναχού, προκαλώντας τον σεβασμό και το θαυμασμό όλων των βατοπεδινών μοναχών. Επέδειξε άριστη υπακοή, ώστε γρήγορα εκάρει μοναχός με το όνομα Ιωακείμ και λίγο μετά την κουρά του ανεδείχθη μεγαλόσχημος. Στο Βατοπέδι λοιπόν άρχισαν να εκδηλώνονται και τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος με τα οποία χαριτώθηκε ο Όσιος Ιακείμ, αγλαή καρπή της θεϊκής, της θερμής πίστης και ταπείνωσης που ανέκαθε τον διέκριναν. Στολίστηκε από τον Κύριο με το διορατικό, προορατικό και θαυματουργικό χάρισμα με σκοπό πάντοτε το συμφέρον, την ωφέλεια και ψυχική σωτηρία των ανθρώπων. Ο ηγούμενος, εκτιμώντας τα πνευματικά χαρίσματα, τις ικανότητες και το σεβασμό και το στεβαστό όνομα που είχε αποκτήσει ο εκλεκτός μοναχός Ιωακείμ μέσα στο Άγιον Όρος, τον διόρισε σύμβουλο και οικονόμο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Αυτή την περίοδο ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση και το Άγιον Όρος στέλνει εκλεκτούς μοναχούς να στηρίξουν τους αγωνιζόμενους χριστιανούς. Μεταξύ αυτών είναι και ο μοναχός Ιωακείμ, ο οποίος με ένθεο ζήλο και πνευματικά χαρίσματα περιέτρεχε πόλεις και χωριά, διδάσκοντας και νουθετώντας άφοβος στους κινδύνους και απτόητος συμφορές. Εργάστηκε ιεραποστολικά στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Το έτος 1826, που ο Ιμπραήμ Πασάς έκαιγε το Μοριά, ο μοναχός Ιωακείμ εξασκεί και πάλι το παλιό του επάγγελμα. Εργάζεται ως ναύτης στο καράβι του Εκκεφαλινίας Παπαγιάννη Μακρύ. Μοίραζε τρόφιμα στους πεινασμένους, κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο, και επιπλέον κατόρθωσε να σώσει πολυάριθμες οικογένειες από τα χέρια των Τούρκων και να τους φυγαδεύσει στα Ιόνια νησιά. Μία νύχτα, καθώς το καράβι του είχε αράξει κοντά σε μια ακτή της Πελοποννήσου, άκουσε πυροβολισμούς και απεγνωσμένες κραυγές γυναικών και κλάματα παιδιών που έτρεχαν να ξεφύγουν από τους Τούρκους, οι οποίοι με άγριες κραυγές τους καταδίωκαν. Με όπλο του τη θερμή προσευχή, ο Όσιος Ιωακείμ πλησίασε στην ακτή και παρέλαβε τα γυναικόπαιδα κάτω από τα πυρά των Τούρκων στρατιωτών, χωρίς κανένας να πληγωθεί, και τα μετέφερε με το πλοίο στην αντικρινή Ζάκυνθο. Όταν τα πράγματα ειρήνευσαν, περί το 1827, αποσύρθηκε στην ησυχία του νησιού του, στην Ιθάκη, που βρισκόταν υπό την εξουσία των Άγγλων. Ο Όσιος στην Ιθάκη εξακολουθεί να μεταδίδει το έλεος του Θεού στο λαό, χωρίς ωστόσο να θυσιάζει τη μοναστική βιωτή του. Για μια πενταετία έζησε απογυμνωμένος από κάθε τι σε μια βαθιά λαγκαδιά πάνω από το χωριό Περαχώρη, με αυστηρή άσκηση, διαρκώς προσευχόμενος. Έφτασε σε υψηλό βαθμό θεωρίας της δόξης του Θεού και σιγά σιγά οι κάτοικοι της γύρω περιοχής άρχισαν να έλκονται από αυτόν τον άνθρωπο του Θεού που τον αποκαλούσαν «παπουλάκι». Η γλυκύτητα και η ευπρεσιγορία του κατόρθωναν να παρηγορούν όλους τους θλιβωμένους, να ενθαρρύνουν τους απελπισμένους και να εμπνέουν σε όλους τον πόθο της αρετής. Κάθε δώρο που του έκαναν, αμέσως εκείνος το μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς, χωρίς ποτέ να κρατά τίποτα για τον εαυτό του.
Μάλιστα, μερικές φορές τα μοίραζε με τέτοιο τρόπο, χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Τα άφηνε και έφευγε κρυφά. Οι φτωχοί τον αγαπούσαν, αλλά κάποιοι πλούσιοι τον φθονούσαν επειδή τους έλεγχε για τη φιλαργυρία τους. Αγαπητοί ακροατές, από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες». Αναφερόμαστε σήμερα στον Όσιο Ιωακείμ τον Ιθακίσιο. Συνεχίζουμε. Με το προορατικό του χάρισμα που είχε λάβει από το Άγιο Πνεύμα, προεντοποιούσε όσους θα διέτρεχουν κίνδυνο, εμπόδιζε τα εγκλήματα, θεράπευε στη στηρότητα όσων ζευγαριών είχαν μείνει άτεκνα, προέλεγε το μέλλον για την οικοδόμηση και την ωφέλεια των ψυχών. Προπαντός όμως το παράδειγμα της βιωτής του αποτελούσε αδιάκοπη διδαχή για τον πληθυσμό του νησιού, ο οποίος άλλαξε ριζικά τρόπο ζωής. Ο πονηρός όμως που δεν άντυχε αυτή την πνευματική προκοπή του λαού τον έριξε σε μια μεγάλη δοκιμασία, από την οποία και πάλι ο άνθρωπος του Θεού βγήκε νικητής. Κάποια γυναίκα διέδωσε ότι ο Παπουλάκης κηρύττει ότι πρόκειται να γίνει μεγάλος σεισμός στο νησί. Η είδηση έφτασε και στον Άγγλο διοικητή Τούλο, ο οποίος έστειλε χωροφύλακες να καλέσουν τον Όσιο σε απολογία. Όσιος Ιακείμ, χωρίς φόβο, ήρθε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Άγγλου διοικητή, ο οποίος μπροστά στην παρησία και την ηρεμία του Οσίου Ακίμ θέλησε να τον χτυπήσει, αλλά καθώς πήγε να σηκωθεί, η πολυθρόνα του διαλύθηκε και ο διοικητής έπεσε κάτω ανάσκελα, χάνοντας τις αισθήσεις του. Όταν συνήλθε, ζήτησε συγγνώμη από τον Όσιο Ακίμ, ασπάστηκε το χέρι του λέγοντας «Καλόγερε, να έχω την ευχή σου, πήγαινε στο καλό και κάνε το εξής ό,τι θέλεις και λέγει ό,τι θέλεις, διότι φαίνεται ότι είσαι άγιος άνθρωπος, ελεύθερος πλέον Όσιος», συνέχισε το έργο του. Φέροντας κατάσαρκα μια πλάκα βαριά από μολύβι, νηστεύοντας και προσευχόμενος αδιάλειπτα προπαντός τη νύχτα, ο Όσιος Ιωακείμ μετέβαινε από τόπο σε τόπο, καταθέτοντας μαρτυρία της παρουσίας του Χριστού και δεν χρησιμοποιούσε κάποιο κατάλημα, αλλά μονάχα τους χειμερινούς μήνες. Ακόμα παρότρινε τους χωρικούς να κτίζουν εκκλησίες σε όσα χωριά δεν υπήρχαν. Έτσι με την προτροπή του χτίστηκε ο ιερός ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ράχης, της Αγίας Βαρβάρας Σταυρού, του Αγίου Αθανασίου Αναγωγής και του Τιμίου Προδρόμου Σπαρτοχωρίου Μεγανησίου. Η 40χρονη παραμονή του στην Ιθάκη ήταν πηγή αστήρευτης και συνεχόμενης ευλογίας. Υπήρξε προστάτης των φτωχών, εμπνευστής μετάνοιας των αμαρτωλών, ισόβιος ασκητής και αληθινός μοναχός. Ακόμα είχε καταστεί και η πρόνοια του Θεού. Έθεσε τέρμα στις διάφορες επιδημίες, απόθυσε επιδρομές, αποσμήνια κρίδων, θεράπευσε ασθενείς και αναπήρους. Έτσι, για 49 χρόνια ο Όσιος Ιωακείμ διακονεί μέσα στον κόσμο και τον προφυλάσσει από την αμαρτία, την πλάνη και την αίρεση. Ακόμα αναφέρονται περιπτώσεις που ο Άγιος προσευχόταν και βρισκόταν πάνω από το έδαφος, πλημμυρισμένος από ουράνιο θείο φως. Αλήθεια είναι ότι ο Θεός του είχε δώσει θεία χαρίσματα για να συμβουλεύει και να φέρνει στο Χριστό τις ψυχές, αλλά και να θεραπεύει όχι τις ψυχές μόνο του λαού, αλλά και τις διάφορες ασθένειες. Μέγα χείρον ανθρώπων, αλληλούια.
ακούσει και ουραλίσουσι, οφθαλμούς έχουσι και ουκόψονται. Αλληλούια! Όντα έχουσι και ουκενοντιστήσονται, ουδέ γαρεστή πνεύμα έντος το μαρτιαθόν. Αλληλούια! Ομοιρία της γεννητών υπηρούντες αυτά και πάντες υπεπιθόντες επ' αυτής. Αλληλούια! Ήχος Ισραήλ, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια! Ήχος Αρών, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια! Ήχος Λεβί, ευλογήσατε τον Κύριον. Αλληλούια! Οι φοβούμενοι τον Κύριον, ευλογήσατε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Αλληλούια! Ο Όσιος Ιωακήμ επιπλέον υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της ενώσεως των Επιτανήσεων με την Ελλάδα. Γι' αυτό κατηχούσε το λαό, ώστε να είναι έτοιμος να δεχθεί την ελευθερία του και χωρίς φόβο έλεγε: «Μη στενοχωριέστε, παιδιά μου, διότι φεύγει η Αλεπού», εννοώντας την Αγγλία, «από τα Επτάνησα. Θα φύγει γρήγορα, χωρίς πόλεμο, χωρίς να χυθεί αίμα, αλλά με γέλια και χαρές». Πράγματι, το 1864 τα λόγια του επαληθεύθηκαν. Μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς, τα Επτάνησα ενώθηκαν με την Ελλάδα. Ο Όσιος πρόσταξε τότε να χτυπήσουν πανηγυρικά όλες οι καμπάνες του νησιού και όλοι μαζί να ευχαριστήσουν το Θεό που τους αξίωνε να ζήσουν αυτή τη μεγάλη μέρα. Τα χρόνια ωστόσο περνούσαν και ο Όσιος Παπουλάκης της Ιθάκης, που ζούσε ως ξένος και πάρικος πάνω στη γη, ένιωθε πως φτάνει στο τέλος της πορείας του. Προείδε το τέλος του και αποσύρθηκε σε μια φιλόξενη οικογένεια στο βαθύ της Ιθάκης. Αφού εξομολογήθηκε στον ιερομόναχο Αγάπιο Δενδρινό, ήρεμος καρτερούσε την ώρα της εκδημίας του. Όσιος Ιωακήμ, ο Παπουλάκης, εκοιμήθη εν ειρήνη, χαράματα της Δευτέρας Μαρτίου του έτους 1868. Το τίμιο λείψανό του μεταφέρθηκε με τιμή μεγάλη αρχικά στο ναό του Αγίου Νικολάου στο βαθύ. Στο δεξί του χέρι βρέθηκε να κρατά ένα χαρτί με την τελευταία του επιθυμία. «Απαιτώ, αγαπητή μου, να ενταφιαστώ στο Σταυρό, στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, όπισθεν του Αγίου Βήματος, όπου βρίσκεται Μυρσίνη, φυτευμένη από τα χέρια μου». Έτσι και έγινε. Όλοι οι κάτοικοι του νησιού ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν. Περπάτησαν 6 ώρες για να το μεταφέρουν στον τάφο του. Παράλληλα τον συνόδευαν και πολλά πουλιά και ενώ έβρεχε, το ιερό λείψανο δεν βράχηκε καθόλου. Η κηδεία του λοιπόν αποτέλεσε αφορμή να συναχθεί γύρω του μεγάλο μέρος του ντόπιου πληθυσμού. Με βαθιά κατάνοιξη κίδευσαν το σώμα του, έχοντας όλη την πεποίθηση πως ενταφιάζουν έναν Άγιο. Τα αμέτρητα θαύματα απέδειξαν ότι ο Όσιος Ιωακήμ ο Παπουλάκης ζει εν πνεύματι και παρέχει θείες δωρεές σε όλους εκείνους που επικαλούνται τη χάρη του. Το 1998 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίστηκε και κατετάγει στη χωρία των οσίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ορίστηκε να τιμά τη μνήμη του στις 2 Μαρτίου, υπενθυμίζοντας ότι οι Άγιοι ουδέποτε θα εκλείψουν από την Εκκλησία του Χριστού. Πώς να μην του ψάλουμε «Χέρις εγκαλόπισμα μοναχών βατοπεδίου και Ιθάκης βλαστές επτέ, χέρις της αγάπης προσπέλας μυρωθήκη, Ιωακήμ Θεόφρον Ιεραπόστολε». Thank you.
Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Την ετοίμασαν και την παρουσίασαν η Ιωάννα Κατσούλα και ο Βασίλης Ταμπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης, που τον ευχαριστούμε πολύ, όπως και εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε. Ορθοδοξία και βιωματικές εμπειρίες. Στελέχη, απόφοιτη και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.